Φορέα Τουρισμού ετοιμάζεται να ιδρύσει το Επιμελητήριο Αργολίδα. Συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στον τουρισμό έχει κάνει η παράταξη του Επιμελητηρίου Αναπτυξιακή Δύναμη και μας τις αναφέρει το μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου, Γιώργος Θωμόπουλος. Όπως είναι γνωστό, το Επιμελητήριο Αργολίδας έχει λάβει μια πρωτοβουλία, έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός φορέα, ο οποίος ενιαία θα προωθεί στο τουριστικό προϊόν της Αργολίδας. Στα πλαίσια αυτού του φορέα, εγώ προσωπικά αλλά και ο Επιμελητηριακός Συνδυασμός Αναπτυξιακή Δύναμη, καταθέσαμε τις προτάσεις μας, οι οποίες συνοψίζονται σε τρεις άξονες. Ο τουρισμός είναι μια τεράστια ευκαιρία, συμφωνούμε όλοι. Όχι μόνο για τους Δήμους που παραδοσιακά είναι τουριστικοί και συμπυκνώνουν ρεύμα τουριστών από το εσωτερικό και το εξωτερικό, αλλά και για Δήμους, ο οποίος είναι ο Δήμος Άργους Μυκηνών, ο οποίος πλέον μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Ο δεύτερος άξονας στο οποίο κινούμαστε είναι η στήριξη με βάση συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι κρίμα να αναρκοθετείται μια τέτοια προσπάθεια από την αρχή της δημιουργίας της. Γιατί ακριβώς έχουμε συνηθίσει όλοι να ασκούμε κριτική χωρίς προτάσεις. Όποιος έχει μια πρόταση να την καταθέσει και να την καταθέσει τώρα. Για να ικανοποιήσουμε το εγώ μας, πρέπει τώρα να δώσουμε λύσεις. Και το τρίτο και βασικό το οποίο εμείς καινοτομούμε και προτείνουμε είναι ανοιχτές διαδικασίες. Η κοινωνία είναι όρημη πλέον. Μαζί με τις διαδικασίες του διαδικτύου μπορεί ο καθένας να έχει άποψη, να συμμετέχει, να συμβάλλει καθοριστικά. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, έχουμε όλες τεράστιες ευθύνες. Προς Θεού, μακριά από εμάς οι παρατάξεις και τα κόμματα. Προς Θεού, έχουμε όλοι καθήκον η κίνηση αυτή να επιτύχει.